Σήμερα, συνεχίζοντας τις αποκαλύψεις για τα πρώτα βήματα πολλών γνωστών προσώπων της showbiz και όχι μόνο, θα μιλήσουμε για την Φρόσο Ράλι, την τηλεοπτική παραγωγό. Και αυτή είχε δώσει συνέντευξη, είχε διηγηθεί μάλλον, στο περιοδικό Ε της Ελευθεροτυπίας, στο τεύχος, όπως είχαμε πει και πριν, 311 της 23ης Μαρτίου του 1997, πως ήμουν 19 ετών, είχα μόλις τελειώσει το σχολείο. Τότε δούλεψα για πρώτη φορά στη Μήνος, τη διαφημιστική εταιρεία του πατέρα μου. Για ένα χρόνο ήμουν κοντά στη φωτογράφο. Η εταιρεία τότε είχε φωτογράφο, στούντιο και σκοτεινούς θαλάμους. Θυμάμαι ότι την πρώτη εκείνη μέρα στη δουλειά κάναμε φωτογραφίες για διαφημιστικές καταχωρήσεις των καλσών Madison. Παρότι ο χώρος μου ήταν αρκετά οικείος, καθώς από πολύ μικρή πήγαινα σε αυτά τα γραφεία, ένιωθα μαγεμένη ανάμεσα στα μανεκέν που κυκλοφορούσαν με τα μαγιό τους. Ήμουν η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων. Άρχισα τότε να κάνω δικές μου φωτογραφίες. Κάτι που συνεχίζω σήμερα. Τη φωτογράφο εκείνη που μου έδειξε την τέχνη της φωτογραφίας, νομίζω την έλεγαν Μάρο, βλέπω και σήμερα που και που στο δρόμο. Πώς είχα καταφέρει τότε να ξοδέψω το αστρονομικό ποσό των 3.000 δραχμών που ήταν ο μισθός του πρώτου δεκαπενθημέρου, μα για να πάρω τι άλλο, δώρα στους φίλους μου. Αυτά είχε πει η Φρόσο Ράλι, ποζάροντας στον φωτογραφικό φακό, κάνοντας τη φωτογράφο, την σωτήρια χρονιά του 1997, τότε που τα πράγματα και εδώ στη χώρα μας ήταν οικονομικά ισχυρά και από βλακίες ανεξάρτητα. Καλή σας συνέχεια!